Ραγδαία ανατροπή στο πολιτικό σκηνικό της Ιταλίας και σύννεφα προβληματισμού στην Ευρώπη σηματοδοτεί η πτώση του Μάριο Ντράγκη και η ανάδειξη της Τζόρτζια Μελόνι ως την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό στην Ιταλία, η οποία εκλέγεται υπό τη σημαία της άκρας δεξιάς. Gli italiani, in queste elezioni politiche è arrivata una indicazione chiara. E l'indicazione chiara è per un governo di centrodestra a guida Fratelli d'Italia. Για μια μεταφασίστρια που εκμεταλλεύτηκε τη δυσαρέσκεια του Ιταλικού λαού, κάνει λόγο ο Βρετανικός τύπος, σχολιάζοντας σκοπτικά τη ροή των συγχαρητηρίων που δέχεται η Μελόνι. Για την εκλογή της έσπευσαν πρώτοι να τη συγχαρούν ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, μιλώντας για μια άξια νίκη. Και ακολούθησε η Μαρί Λεπέν, η οποία χαιρέτησε ως ιστορική τη νίκη της Μελόνι, σχολιάζοντας ότι ο Ιταλικός λαός αποφάσισε να πάρει πίσω το πεπρωμένο του, εκλέγοντας μια πατριωτική και εθνικιστική κυβέρνηση. Questa notte sarà passata. Noi dovremo ricordarci che non siamo a un punto d'arrivo. Noi siamo a un punto di partenza. È da domani che noi dobbiamo dimostrare. Η συμμαχία των αδελφών της Ιταλίας, ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι και η ξενοφοβική Λέγκα του Βορρά συγκέντρωσαν συνολικά ποσοστό 43,8%. Οι δημοσκοπήσεις επιβεβαιώθηκαν με συνέπεια για πολλωστή φορά τα τελευταία χρόνια η διακυβέρνηση της Ιταλίας να περάσει στα χέρια ακραίων σχηματισμών. Οι δυνάμεις της αριστεράς συρρυκνώθηκαν συγκεντρώνοντας 26,2%.